Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι Τάριξ εδώ και θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε άλλο ένα βίντεο το οποίο βίντεο θα είναι κομμένο στη μέση, γιατί όταν το κάνω record απλά η ώρα πέρασε μόνη της, ξέρω εγώ, και βγήκε υλικό γύρω στα 35 λεπτά, αν όχι παραπάνω. Έτσι το έχω κόψει στη μέση και θα είναι δύο διαφορετικά βίντεο, όπου το επόμενο θα ανέβει αύριο. Αυτό, απλά ένα μικρό heads up. Ευχαριστώ λοιπόν για την προβολή και ελπίζω να απολαύσετε το βίντεο. Και θέλει να ρίξει εδώ και θα θέλω να σας καλωσορίσω στο 13ο επεισόδιο του Dark Souls 3. Και μιας και είναι το 13ο, να ελέγξουμε ότι όλα είναι σωστά και όλα λειτουργούν καλά, γιατί δεν θέλουμε να γίνουν τίποτα περίεργα θέματα. Λοιπόν, σε ένα προηγούμενο επεισόδιο τέλος πάντων, δώσαμε σε αυτή την κυρία τα assets του Paladin ουσιαστικά. Και αυτό έκανε trigger ένα quest challenge σε αυτήν εδώ. Hello again. Τις μιλάμε. I have since heard a great deal about you. For one, that you are most gentle of heart. I too am bound by duty, but I hear that cordial intrusion lays the path to em. If I can be of help, by your blessing of the moon upon you. Μαζί με τον Dark Moon Loyalty είναι ένα gesture το οποίο ουσιαστικά θα μας χρησιμεύσει πιο μετά στο παιχνίδι. If you should acquire blessing. Και κάποια στιγμή θα την πετύχουμε μπροστά μας. Επόμενο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να μιλήσω σε αυτόν. Νομίζω ότι μπορεί να φύγει για το επόμενο ταξίδι του. Όχι. Δεν πειράζει, θέλω να πάρω 2 έστω ακόμα, γιατί θέλω να δοκιμάσω πολλά διάφορα για την πύλη μου. Λοιπόν, αυτό ήθελα να κάνω βασικά για το intro, δεν έχει τίποτα σπουδαίο. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ξεκινήσει να καθαρίζουμε το Cleansing Chapel εδώ πέρα. Και μπήκαμε στην πρώτη περιοχή. Σε αυτό το κομμάτι δηλαδή. Α, κάτι θέλω να πάρω. Fuck. Θέλω να ψωνίσω κάτι. Ναι, μισό. Και πηγαίνουμε στο Cleansing Chapel. Λοιπόν, αυτή η περιοχή έχει αρκετά μυστικά, ξαναλέω, αλλά δεν είναι και πολύ καλά κρυμμένο, ας πούμε. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε αρχικά από εδώ και θα ανέβουμε στο ασανσέρ. Και θα ανέβουμε εδώ πάνω. Με το που θα βγούμε εδώ, από τη δεξιά υπάρχει ένας γιγαντάκος. Μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν ότι οι γίγαντες είναι λίγο επιθετικοί. Θα τον αγνοήσουμε για αρχή, γιατί θέλω να έρθω από εδώ. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς έχει εδώ πέρα κάτω, αλλά θέλω να πάω μόνο και μόνο γιατί θέλω να πάω. Όντως. Λοιπόν, υπάρχει μια γιαγιά την οποία θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε backstab, γιατί είναι με την πλάτη γυρισμένη. Και δεν καταφέρουμε. Θα βάλουμε το σπαθί στο δύο χέρια. Shit. Ωραία εδώ. Έχεις μάνα κοιτά κάτι, όχι. Τι φύλαγες, ένα deep gem. Ωραία, μην πάντα. Συνεχίζουμε και πάμε προς τον γίγαντα. Με αυτό γίγαντα λοιπόν έχουμε έναν αριθμό επιλογών. Μπορούμε είτε να τον σκοτώσουμε κόβοντας τα χέρια όταν θα μας βάλει πάνω στις πλατφόρμες, ή μπορούμε και να τον αγνοήσουμε εντελώς. Θα επιλέξω να προσπαθήσω να τον σκοτώσω.
προσπαθήσω. Ενώ όντως θα προσπαθήσω. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να τον κάνουμε να κάνει trigger. Όχι αυτή την επίθεση πάντως. Αυτή είναι η ίδια επίθεση. Να ξέρουμε το δεξί του χέρι θα βαράει πάντα δύο φορές, με το αριστερό θα βαράει μία. Θέλουμε να τον κάνουμε να βαρέσει και με τα δύο. Όχι. Λίγο λίγο όσο βαρέει του κόβουμε τη ζωή. Λέκια έκανε. Είναι καλό να χυλάρετε που και που αντίθετα με αυτό που κάνω εγώ βέβαια. Γιατί ένα λάθος να κάνετε τον τάμος θα σας κάνει τεράστιο. Γιατί μου βαρέει με τα δύο τα χέρια. Πώς ακριβώς με πέτυχε αυτό. What? Όντως. Όντως τώρα. Ω Χριστέ μου. Η μόνη φορά που δεν ήθελα να κάνω, να κάνω invade και έκανα, κάνω invade. Τέλος πάντων, έχουμε και σε βίντεο PvP, δεν μας βάλε. Λοιπόν, μόνο θα μας βγάλει. Τι κάνω που ξέρω. Ού, πέφτει η δείξη λέει εδώ πέρα. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει κάποιος με... Damage είναι αληθινό. Shit. Έτσι θα προσπαθούμε. Τέλος πάντων. Oh, το μόνο αρνητικό με το να κάνεις τέτοια random invades είναι ότι να σου χαλάει το gameplay ουσιαστικά. Τώρα εγώ δηλαδή θα πρέπει να ξαναρχίσω να βάλω αυτό το γίγαντα από την αρχή και θα είμαι με μειωμένα φίλτρα, το οποίο είναι χάλια δυστυχώς. Oh shit! Εμείς αυτό τα θέλουμε να κάνουμε ουσιαστικά, αλλά α, από εδώ το κάνει. Okay. Το καλό είναι ότι κάνει build up το bleed, το οποίο έχουμε στο κατάνα. Έτσι. Γι' αυτό. Έτσι λίγο λίγο θα το κάνουμε λίγο τα μας παραπάνω. Βέβαια. Όχι αν κάνει αυτή την επίθεση. Ή αυτή. Αυτό με τα δύο χέρια είναι... κάνει πολύ damage, αλλά καθυστερεί να γυρίσει, έτσι προλαβαίνει να το κάνετε δύο hits. Συμφέρει να το... να προσπαθήσω να την κάνει trigger αυτή την επίθεση. Ωραία. Λίγο λίγο. Αλλά δύο θα χρειαστεί λογικά. Άλλο ένα. Και ο γιγαντάκος μας έφανε. Και δεν πρόκειται να είναι πρόβλημα για μας πλέον. 4.000 καψιχές μόνο. Δεν άξιζε τον κόπο. Σε τι ακριβώς θες. Θα σκώσουμε λοιπόν τα items τα οποία φύλαγε αυτός εδώ πέρα ο τυπάκος. Lloyd Sword Ring, το δαχτυλιδάκι αυτό είναι αρκετά καλό. Αυτό που κάνει είναι ότι όσο έχεις full ζωή, τα τάξη θα κάνουν παραπάνω damage. Αλλά βέβαια μπορείτε να καταλάβετε ότι σε αυτό το game δεν είναι και πολύ εύκολο να έχεις να έχει full ζωή. Υπάρχουν τρόποι βέβαια. Ωραία. Συνεχίσουμε από εδώ, αριστερά. Θα δώσουμε μεγάλη προσοχή στις γωνίες εδώ πέρα που προχωράμε.
καταλαβαίνουμε. Λοιπόν. Ακριβώς. Εσύ ήσουν να πούμε βάρεσες. Μ' αναγκάζεις να πεις κάτω. Λαμένε. Πέσω. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα drop, το οποίο θα το σηκώσουμε. Σε guidance, ένα ωραίο το μυαλί. Υπάρχει ένας μεγάλος εχθρός εδώ. Θα το καταφέρουμε να κάνουμε ένα backstab. Backstab βασικά drop attack. Θα μας σκοτώσουμε αυτόν οπωσδήποτε. Κόμπο. Έκανε heal όντως. Sorry, φίλε μου. Αυτοί οι εχθροί μπορεί να σας φέρονται δύσκολοι, αλλά είναι πολύ εύκολο να τους κάνετε backstab. Μεγάλη προσοχή εκεί που βαράνε βέβαια, γιατί μετά από εκεί που θα βαρέσουν θα κάνει trigger μία έκρηξη τέλος πάντων. Λοιπόν, το chest εδώ πέρα δεν είναι chest, είναι mimic. Τι θα κάνουμε λοιπόν σε αυτό το mimic, για να εκμεταλλευτούμε όσο πιο πολύ μπορούμε το ότι έχουμε βρει έναν mimic. Αυτό είναι αντιθαντατσάλλο. Θα κάνουμε equip αυτό. Και θα το χρησιμοποιήσουμε εδώ. Οπότε το κάνουμε αυτό στα mimics, ανοίγουν το στόμα τους και μας επιτρέπουν να λοτάρουμε αυτό που έχουν μέσα. Deep Braille Divine Tone. Θα επιλέξουμε λοιπόν να το βαρέσουμε μία φορά. Και το καλό με αυτό είναι ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε για να το ξανακινήσουμε. Και τα mimics έχουν μία πιθανότητα να ρίξουν και ένα αρκετά σπάνιο item τέλος πάντων με αυτόν τον τρόπο που κάνουμε, που είναι αρκετά χρήσιμο και για αυτούς που θέλουν να σηκώνουν items. Βέβαια είναι, όπως είπα, αρκετά σπάνιο, έτσι. Καλή τύχη. Αλλά σχέτως το πόσες φορές θα το κάνετε αυτό, υπάρχει πάντα πιθανότητα να ανοίξει το στόμα του έτσι όπως κοιμάται και να το σηκώσετε. Όταν μας τελειώσουν τα τσάρμα, απλά θα γυρίσουμε πίσω και θα ξανακάνουμε τη διαδικασία μέχρι να μας το δώσει. Γιατί το θέλουμε αυτό το item. Μήπως και. Όχι. Ωραία, λοιπόν, θα κάνουμε πολλά παραδόθια για να μπορέσω να βρω τρόπο να το σηκώσω αυτό το πράγμα. Έχουμε και κάποια νόμιση να δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βέβαια. Και θα σας δω μόλις καταφέρω να το σηκώσω. 2000 years later. Οπ! Oh! 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 Δεν ξέρετε πόση ώρα μου πήρε. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει ένα κρυμμένο στατιστικό στο game, το οποίο λέγεται το Item Discovery. Άμα δείτε στη μεσαία στήλη έκτο στη σειρά, υπάρχει το Item Discovery. Υπάρχουν κάποια items, συμπεριλαμβανομένου το Symbol of Avarice που σηκώσαμε μόλις τώρα, το οποίο είναι γέλιο. Η γλώσσα του κουλιέτος όσο περπατάς. Είναι απίστευτο. Τα οποία ανεβάζουν το Item Discovery. Αυτή τη στιγμή κρατάω το Raper του Crystal Sage που πήγα και το αγόρασα και το Kranos ουσιαστικά. Και το Item Discovery θα δείτε είναι στο 260. Θα βγάλω το Raper, πήγε στα 210. Θα βγάλω και το Kranos, θα βάλω. Ποιο φορά, εγώ δεν κάνω θυμάμαι. Βάλω αυτό. Ξέρω. Δεν κάνω θυμάμαι ποιο φορά. Και θα δείτε ότι έπεσε κατά πάρα πολύ. Αυτά τα items λοιπόν είναι items τα οποία ανεβάζουν κατά πάρα πολύ το Item Discovery και είναι αρκετά χρήσιμα items. Και επιτέλους τελειώσαμε αυτό. Προσπαθούσα από σε ώρα να το πάρω. Λοιπόν, θα σκοτώσω μπαμπά με αυτόν εδώ πέρα τον τυπά, γιατί αυτός κάνει respawn. Θα ήθελα να κατέβεις κάτω. Το
backstab σε αυτούς εδώ πέρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε την επιλογή να πάμε ή ευθεία από εδώ ή αριστερά. Θα επιλέξω να πάω ευθεία, γιατί πρέπει να δείτε κάτι και που υπάρχει και εδώ πέρα. Προχωράμε. Σχολούμε ένα έμπερ και φεύγουμε. Και καθώς πρέπει να φύγουμε θα δείτε μια ωραία αραχνόγατα εδώ πέρα, η οποία κάνει αρκετό damage και δεν θέλω να πιθάνω καθήν. Α, και κάνει και κέρς. Και από ό,τι φαίνεται δεν τρώει στάγκερ από τη φωτιά. Ωραία. Πάμε να τη φάμε λοιπόν. Έλα κάτω. Τι ακριβώς κάνεις? Και σκώσαμε και το Aldrich Sapphire, το οποίο είναι ένα δαχτυλίδι το οποίο ούτε καν θυμάμαι τι κάνει. Aldrich Sapphire. Αυτό είναι, όχι. Τι να παιδιά. Πες να με τυφλώσω, να το. Recovers FP from critical attacks. Κάτι που θέλω να πω για την περιοχή. Η περιοχή αυτή δεν είναι καθόλου δύσκολη. Αντιθέτως είναι πάρα πολύ εύκολη αν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Αρχικά λοιπόν θα έρθουμε από εδώ. Γιατί θα μας κάνουν σε λίγο invade από τον Longfinger Kirk. Ο Longfinger Kirk είναι ένα NPC, το οποίο είναι αρκετά σπαστικό μπορώ να πω. Γεια σου! Η πανοπλία του όσο κάνει roll και σε χτυπάει με τα rolls του τρως damage, γιατί έχει καρφιά ουσιαστικά, και είναι ένα NPC το οποίο υπήρχε και στο Dark Souls 1. Αλλά εντάξει, με ένα καλό όπλο συνότι το κατά να κάνει bleed είναι πολύ εύκολο. Μας έριξε λοιπόν το σπαθί του και την ασπίδα του και την πανοπλία του θα το βρούμε πολύ πιο μετά. Βασικά όχι πολύ πιο μετά, αρκετά πιο μετά μέσα στο παιχνίδι. Θα προχωρήσουμε λίγο από εδώ. Γεια σου. Γιατί το έκανε αυτό? Αυτή εδώ πέρα είναι εύκολη έτσι. Ωραία. Δεν έβαλε και μπάσουν αυτό το έτσι. Έχεις. Δώσε μου drops. Όχι. Damn it. Θα τραβήξουμε το μοχλό. Ότι κάνω θυμάμαι τι κάνει αυτός ο μοχλός. Α, ανεβάζει μια γύφρα. Οκ. Όπως βλέπουμε ξερνάνε πολλά δηλητήρια εδώ πέρα τριγύρω. Έτσι τα φεύγουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Μια ψυχή. Τουλάχιστον δεν τρώμε σλόγο από εδώ. Maidenhood. Ooh shit. Μπορείς να ζήκνει από κάπου. Τόσο εκεί πέρα το πας. Πλάκα μου κάνεις. Έτοιμα ρε. Αυτό εδώ πέρα το δωματάκι μπορεί να σας φαίνεται ότι είναι το boss room. Spoiler alert, δεν είναι. Φαίνεται. Η ερώτηση μου πως φέρανε εκείνο το γίγαντα εκεί πέρα μέσα. Περίεργα πράγματα. Ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό το συγκεκριμένο σημείο είναι σπατάλη χρόνου ουσιαστικά. Γιατί δεν έχει το σπουδαίο, έχει ένα όπλο και, και δύο homeward bone. Homeward bone χρήσιμα γιατί απλά μπορείτε να γυρίσετε πίσω λίγο πιο γρήγορα. Αλλά δεν πειράζει. Συνεχίζουμε από εκεί που